Καλησπέρα σας. Είναι Μάης μήνας. Ματωβαμένος μήνας. Μήνας αγώνων. Κι είμαστε, όπως είπε και ο Μίκης, σε τόπο ιερό. Ματωβαμένο τόπο. Σύμβολο. Κι είμαστε όλοι εδώ απόψε για να τιμήσουμε το Ρίτσο και το Θοδωράκι, την κοινή τους πορεία στην τέχνη και στους αγώνες. Και κάποιος πριν αρχίσει η εκδήλωση με ρώτησε τι σημαίνει η απόψινή βραδιά για σένα. Και είπα, σημαίνει ελπίδα. Γιατί όταν μέσα σε ένα κόσμο που η υποκουλτούρα μας κατακλείζει από παντού, υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν Ρίτσο, που ακούνε Θοδωράκι, που εμπνέονται, που οδηγούνται από την ποίηση και τη μουσική, τότε ναι, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και ακόμα σημαίνει για μένα πως όσο οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ιδανικά της ποίησης, για την ομορφιά της μουσικής και ψάχνουν μέσα σε αυτά και βρίσκουν τον εαυτό τους και τους άλλους και το νόημα της ζωής, τότε ναι, μπορούμε να περιμένουμε καλύτερες μέρες. Είναι μια ωραία βραδιά η απόψινή. Κι είσαστε πολλοί και είσαστε ωραίοι. Και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Γιατί είναι μια ευτυχισμένη συνάντηση αυτή του Μίκη με το Ρίτσο. Έχουν και οι δυο τους ένα τεράστιο έργο. Είχαμε τη χαρά με τη μουσική του Μίκη να έχουμε ο καθένας μας στο σπίτι του την ελληνική ποίηση. Και αυτό το χρωστάμε στο Μίκη και το λέμε κάθε φορά και δεν θα πάψουμε να το λέμε γιατί ήταν ό,τι πιο σημαντικό συνέβη στην κουλτούρα μας τα τελευταία 40 χρόνια. Μέχρι τότε ο καθένας έπαιρνε το βιβλίο της ποίησης και το διάβαζε κατά μόνας. Ή βρισκόταν μια παρέα, νεαροί, φοιτητές, με ανησυχίες και διάβαζαν. Και ξαφνικά η μουσική του Μίκη έβαλε την υψηλή ποίηση μέσα στα σπίτια, στις ταβέρνες, στα γλέντια μας, στους χορούς μας. Και αυτό μας άνοιξε δρόμους. Και αυτό το χρωστάμε στο Μίκη. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Μίκης και ο Ρίτσος έχουν ένα τεράστιο έργο. Που το έργο τους δεν είναι απλώς μεγάλο σε όγκο, αλλά είναι και πολυδιάστατο και πολυπίκυλο σε προβληματισμό. Υπάρχουν τα τραγούδια του αγώνα. Υπάρχει η ποίηση «Η μαχόμενη». Υπάρχει όμως και ο προβληματισμός του κάθε ενός από μας για την ύπαρξή μας, για το τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή, για το πώς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας, για τα μικρά-μικρά αυτά πράγματα που απασχολούν τον καθένα μας και που δείχνουν ακριβώς τις ανθρώπινες διαστάσεις αυτών των ανθρώπων που πάλεψαν και αγωνίστηκαν και φυλακίστηκαν και δώσανε το αίμα τους. Γιατί οι κομμουνιστές δεν είναι τίποτα υπεράνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα μικρά και τα ελάχιστα. Είναι άνθρωποι που παλέψανε όταν θέλανε να πάνε μια βόλτα στη θάλασσα, να δουν τον ήλιο να δει, να αγκαλιάσουν την αγαπημένη τους, να περάσουν ένα απόγευμα πίνοντας το καφεδάκι τους σε ένα κεντράκι. Και τα αρνήθηκαν όλα αυτά. Όχι γιατί δεν αγαπούσαν τη ζωή ή δεν αγαπούσαν τις μικρές χαρές της, ακριβώς γιατί αγαπούσαν τη ζωή πάρα πολύ. Αυτό θα το βρούμε και στη μουσική του Θοδωράκη και στην ποίηση του Ρίτσου και εγώ θα σας πρότεινα να μην σταθούμε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Να ακούσουμε το συμφωνικό μέρος της δουλειάς του Μίκη, που μας ανοίγει τεράστιους ορίζοντες.
να διαβάσουμε την τέταρτη διάσταση του Ρίτσου, το υπαρξιακό του έργο, το λυρικό του κομμάτι. Όλα αυτά μας πλουτίζουνε. Και ο κομμουνιστής έχει πρώτα απ' όλα καθήκον να πλουτίζει τον εαυτό του όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί όταν εμείς γινόμαστε καλύτεροι μέσα μας, μπορούμε να παλέψουμε και από καλύτερο μετερίζει για όλα αυτά τα ιδανικά που θέλουμε και που σκοπεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά, να απολαύσουμε τη βραδιά.